Κύριε Υπουργέ, σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες παράκτη αλλοί σε όλη τη χώρα και στο νομό Ηρακλείου, οι οποίοι τελικά δεν έλαβαν οικονομική στήριξη για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους λόγω πανδημίας, παρά τις υποσχέσεις από την κυβέρνησή σας ότι θα στηριχτούν. Την ίδια στιγμή, μεγάλες αλλιευτικές επιχειρήσεις και οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι σε ευνοϊκό καθεστώς. Πολλοί από τους συγκεκριμένους ψαράδες δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα προαπαιτούμενα που έθετε η πρόσκληση και αποκλείστηκαν παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισαν την ασφιχτική οικονομική κατάσταση που δημιούργησαν οι περιορισμοί καθώς και η αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας. Οι προϋποθέσεις που έθετε το επιχειρησιακό πρόγραμμα συνιστούσαν πλήθος εγγράφων και απίστευτη γραφειοκρατία, καθώς και το ημερολόγιο γέφυρας που καταγράφει την καθημερινή δραστηριότητα του σκάφους. Οι αλλοίς που δεν είχαν ημερολόγιο γέφυρας απορρίφθηκαν από την οικονομική στήριξη, σαν να μην αντιμετώπισαν την ασφιχτική οικονομική κατάσταση που δημιούργησαν οι περιορισμοί και τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η διαχείριση της πανδημίας πάνω στα ήδη οξυμένα προβλήματα. Ένα δεύτερο ζήτημα. Αρκετοί από εκείνους που δικαιούνταν την επιδότηση, οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν λόγω λαθών στη διαδικασία, για τα οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι, και λόγω της πολυπλοκότητας των αιτήσεων, πολλοί κατέφυγαν σε λογιστές και τελικά δεν απέφυγαν τις παγίδες και τα λάθη, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να απορρίψει τις αιτήσεις τους και να τους αποκλείσει από το πρόγραμμα επιδότησης. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο σας, εσείς δηλαδή κύριε Υπουργέ, παρά τις υποσχέσεις που δώσατε για αποκατάσταση της αδικίας, τελικά τους αφήσατε ξεκρέμαστους, λέγοντάς τους ότι δεν μπορείτε να παρέμβετε στο σύστημα, άρα χάνουν και την επιδότηση. Οι ψαράδες λοιπόν βρίσκονται στο φάσμα της χρεοκοπίας, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι. Υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, η κατακόρυφη αύξηση των αλλιευτικών εργαλείων και της τιμής του πετρελαίου μαζί με τον περιορισμό του εισοδήματος λόγω της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των θαλασσών φέρνουν τους ψαράδες, τους βιοπαλαιστές ψαράδες απέναντι στο πρόβλημα της επιβίωσης και της ύπαρξής τους. Παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις, τελικά τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται. Και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, και να κλείσω την πρωτολογία μου με αυτό, σε ποιες κατεπίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε να αρθεί η αδικία σε βάρος των αλλιέων και να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενισχύσεων για τον κορονοϊό, και η συγκεκριμένη αλλιή δηλαδή που ανέφερα στην πρωτολογία, και δεύτερον, όσοι αλλιείς για λόγους λαθών το σύστημα τους απέρριψε, η κυβέρνηση με κρατική επιχορήγηση. Αν προτίθεται με κρατική επιχορήγηση να τους ενισχύσει στο ύψος του ποσού που θα έπαιρναν αν διαφορετικά έμπαιρναν στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κεδίκολου. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ και εσάς που μου δίνετε ξανά τη δυνατότητα να παρουσιάσω επιγραμματικά ένα μέρος του έργου που επιτελεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο όχι μόνο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επαγγελματιών αλλιέων μας, αλλά και λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωση της δραστηριότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Και χαίρομαι που και στην ερώτησή σας αναγνωρίζετε και μας επικροτείτε για την υλοποίηση των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης και την τεράστια συμβολή τους στην έμπρακτη στήριξη των επαγγελματιών ψαράδων μας και στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους λόγω των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19. Προγράμματα τα οποία εφαρμόστηκαν οριζόντια για όλους τους ψαράδες μας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, γι' αυτό και ανακούφισαν πραγματικά το σύνολο σχεδόν των αλλιέων μας. Όλες οι αιτήσεις των αλλιέων μας για οικονομική στήριξη λόγω της πανδημίας εξετάστηκαν στην ίδια βάση με τα ίδια κριτήρια. Η δε εξέτασή τους κατά αυτόν τον τρόπο είχε ως αποτέλεσμα την υπαγωγή στα οικεία προγράμματα ενισχύσεων της συντριπτικής πλειονότητας των αιτήσεων, οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Το ποσοστό αυτών ανέρχεται στο 97% περίπου των ετηθέντων αλλιέων. Συνεπώς, η σημερινή ερώτησή σας εικάζω ότι αναφέρεται στο περίπου 3% των ετηθέντων που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής και στη βάση αυτή να σας αναφέρω τα εξής. Σε αριθμητικά στοιχεία, οι αιτήσεις ενίσχυσης που απορρίφθηκαν ανέρχονται μόλις σε 274 σε ένα σύνολο 6.131 αιτήσεων.
Επομένως, και για να βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για χιλιάδες αλλήλεις που δεν έλαβαν την οικονομική στήριξη, αλλά μόλις για το 3% περίπου, τη στιγμή που σχεδόν το 97% υπάχθηκε στις ευνοϊκές διατάξεις. Να θυμηθούμε λίγο αυτά τα μέτρα, ποια ήταν και ποιους αφορούσαν. Όπως γνωρίζετε, λόγω των συνεπειών της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την τροποποίηση του άρθρου 33 του κανονισμού 508 του 2014 για την πάυση των αλληλευτικών δραστηριοτήτων έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αντισταθμίσουν τις απώλειες εισοδήματος των αλλιεών για την περίοδο από 1η Μαρτίου του 2020 μέχρι 31 Δεκάτου του 2020 μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος αλλιείας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρίθηκε άμεσα και σε εφαρμογή της ανωτέρω τροποποίησης δημιούργησε το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο και εξέδωσε 2 προσκλήσεις για αιτήσεις χρηματοδότησης. Η πρώτη πρόσκληση, 1990 στις 23 Σεπτεμβρίου του 2020, αφορούσε τα σκάφη μέσης αλλιείας, μηχανότρατες και γρηγροί. Υποβλήθηκαν 792 αιτήσεις, αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν 689 σκάφη με μια συνολική δαπάνη 19 εκατομμυρίων ευρώ. 103 αιτήσεις απορρίφθηκαν, σε σύγκριση με τις 700 που εγκρίθηκαν σχεδόν, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις παγωγής στην ενίσχυση. Στη συνέχεια εκδόθηκε η δεύτερη πρόσκληση, η 1470 στις 9 Εβδόμου του 2021, που αφορούσε όλα τα αλλιευτικά εργαλεία, κυρίως παράκτιους αλλιείς. Υποβλήθηκαν 6.405 αιτήσεις, αξιολογήθηκαν βάσει των απαιτήσεων όρων και προϋποθέσεων που θέτει ο κοινοτικός κανονισμός και εντάχθηκαν 6.131 σκάφη με συνολική δαπάνη 21,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 274 αιτήσεις απορρίφθηκαν καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Τα υπόλοιπα όρους στη δευτερολογία. Δύο λόγια ακόμα. Απλώς. Έλα, συμπληρώστε. Θέλω να σας πω, η αξιολόγηση είχε 2 στάδια. Το στάδιο πληρότητας αίτησης και το στάδιο της κύριας αξιολόγησης. Περίπου το 70% των αιτήσεων ήταν ελλιπείς και λανθασμένες και κανονικά θα έπρεπε με την προβλεπόμενη διαδικασία να απορριφθούν. Όμως, έτσι δεν υπήρχαν λάθη στη διαδικασία, ήταν ελλιπείς και ασφαλμένη η υποβολή των αιτήσεων. Επειδή θέλαμε να μπορέσουν να καρποθούν όσο γίνεται περισσότεροι, με την μέρημνα και την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας, αντί να απορρίψουμε, ζητήσαμε συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις από τους αιτούντες. Έτσι, αλλά θέλω να ξέρετε ότι για να μπορέσουν να ζητήσει η υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία, προϋπόθεση είναι η καταρχήν ορθή υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα. Περισσότερα στη δευτερολογία μου. Έγινε. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, δεν έχω κανένα λόγο εγώ να αμφισβητήσω τα στοιχεία τα οποία παραθέτετε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είπατε ότι το 97% των αιτούντων πήραν επιδότηση, να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν πόσοι είναι οι παράκτιοι αλλιείς της χώρας και πόσοι από εκείνους πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να κάνουν την αίτηση με προϋποθέσεις δυσβάσταχτες, όπως σας είπα στην πρωτολογία, και τελικά πόσοι είναι αυτοί που δεν πήραν την επιδότηση, είτε έκαναν είτε δεν έκαναν την αίτηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερο το ποστό και θα σας πω παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση οι αλλιείς που παίρνουν, οι αλλιείς, αυτά που τους δίνετε δηλαδή, είναι ψίχουλα. Και αν τα πάρουν όλα αυτά, τους βγάζετε την ψυχή, στην κυριολεξία την ψυχή. Πρέπει να υποβληθεί από την αρχή διαχείριση το αίτημα της πληρωμής. Να εξασφαλιστεί το ποσό, να υποβληθεί αίτημα για τη χορήγηση των πιστώσεων, να χορηγηθούν οι πιστώσεις, εάν υπάρχουν και πότε θα βρεθούν και συνεχεία να πληρωθούν οι ψαράδες. Δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα αδικίας που αποκλείει τη συντριπτική πλειοψηφία των ψαράδων. Όταν ξεκίνησε η προσωρινή πάυση των αλλιευτικών δραστηριοτήτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους υποχρέωνε να διαθέτουν δορυφορικό σύστημα καταγραφής στίγματος αλλιευτικών σκαφών. Με αυτόν τον τρόπο απορρίφθηκαν όλα τα σκάφη που δεν είχαν δορυφορικό σύστημα. Δηλαδή το 95% των σκαφών της χώρας. Και οι παράκτοι που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αλλιείας της χώρας μας, με το τεράστιο εργατικό προσωπικό και με τα πολιτισμικά στοιχεία που συγκροτούν στις απόμακρες περιοχές, δεν πήραν απολύτως τίποτα. Αυτοί που παίρνουν την οικονομική στήριξη
που παίρνουν την οικονομική στήριξη είναι οι ψαράδες που είχαν ημερολόγιο γέφυρα στα σκάφη. Δηλαδή το σκάφος ήταν λίγο μεγαλύτερο από μια βάρκα 5 έως 6 μέτρων. Καλώς, δεν θα πούμε ότι κακώς τα πήραν οι άνθρωποι, έτσι, επειδή δεν τα πήραν οι υπόλοιποι. Εξηγούμαστε για να μην παρανοηθούν αυτά τα οποία λέμε. Οι υπόλοιποι που δεν είχαν ημερολόγιο γέφυρας, δεν παίρνουν χρήματα, λες και δεν είχαν πληγεί όλοι αυτοί από τον κορονοϊό. Και είναι κάτι χιλιάδες σκάφη. Λέτε ότι δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε διότι δεσμευόμαστε από τον κανονισμό 508 του 14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Ακριβώς αυτό. Βεβαίως. Ο κανονισμός προβλέπει επιλεκτική μεταχείριση με στόχο να εκτοπίσει από την Αλία σημαντικό αριθμό μικρών αλιευτικών σκαφών αλλά και τις δυσβάστακτες πανάκριβες προϋποθέσεις που θέτει για κατασκευή και συγχρονισμό των υπαρχόντων σκαφών. Και είναι ενδεικτικό ότι πολλοί μικρομεσαίοι ψαράδες δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε ένα κλάδο που δέχεται ανελαίτη επίθεση. Ακόμα και αν πάρουν κάποια επιδότηση, σε καμιά περίπτωση δεν αντισταθμίζει τα τρέχοντα έξοδα και τα χαμένα έσοδά τους. Σε αντίθεση βέβαια με τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου, μεγάλες επιχειρήσεις όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, που μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας εξασφάλισαν από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση εκατομμύρια ευρώ. Οι βιοπαλιστές ψαράδες οδηγούνται στην καταστροφή, κύριε Υπουργέ. Τη στιγμή που ήδη οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζουν γη και είδωρ σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Τέλος, θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει ο εμπεγμός για όσους δικαιούνται την επιδότηση και αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα λόγω λαθών. Έχουμε στο νομό Ηρακλείου τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, ψαράδων. Παρόλο που έχουν δικαίωμα έστασης, τους πάτε από τον Άννα στον Καϊάφα και μάλιστα και με δόσεις ρουσφετιού, από ό,τι έχω μάθει. Έτσι, δηλαδή από τον Γιωργαντά στον Περιφερειάρχη Κρήτης, από τον Περιφερειάρχη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, από τους βουλευτές του Αρκεδίπολου, στον Γενικό Γραμματέα, στον κύριο Θεοφίλο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Και τελικά δεν έχει δρομολογηθεί το θέμα. Και τους ανακοινώσατε ότι δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο μέσω του ντενίμιση να ενταχθείτε, αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα. Κύριε Συντηχάκη, ελάτε, αφήστε το τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα το πει ο κ. Κρυκόγλου. Κλείνω ότι σε κάθε περίπτωση είναι πολλά τα μέτρα ανακούφισης που έπρεπε η κυβέρνηση να δώσει στους ψαράδες όπως και στους επαγγελματίες συνολικότερα. Δεν το έκανε. Δώστε τουλάχιστον αυτά τα ψίχουλα και διευκολύνετε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Κεντρικόγλου. Αγαπητέ συνάδελφε, ειλικρινά και νομίζω ότι θα σας το πούνε και οι ίδιοι ψαράδες, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή απευθείας μαζί τους. Δεν είναι θέμα ενδιάμεσων περιφερειαρχών, βουλευτών. Η πόρτα μου στο Υπουργείο είναι ανοιχτή και έχουν έρθει εκπρόσωποι των ψαράδων από όλη την Ελλάδα και έχουμε συντήσει τα προβλήματα και τους έχουμε στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο. Οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση λόγω απολειών, λόγω της πανδημίας, καθορίζονται ρητά, είναι κοινοτικά κονδύλια και καθορίζονται ρητά τα κριτήρια αυτά από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ όχι μόνο εξάντλησε όλα τα μέσα που είχε για να βοηθήσει να διορθωθούν τα λάθη, αλλά και βοηθώντας έμπρακτα, καλούσε προσωπικά τους ετούντες. Τους επεσήμανε πού είναι τα λάθη, τι να διορθώσουν, για να διευκολύνει την αξιολόγησή τους. Υπάρχει μία έλλειψη τεχνογνωσίας από πλευράς των Αλιών και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και σύντομα πιστεύω ότι θα είμαστε θέση να ανακοινώσουμε και όλοι μαζί εδώ πέρα να ψηφίσουμε ένα σχέδιο δράσης για προγράμματα επιμόρφωσης των παραγωγών και Αλιών μας έτσι ώστε να είναι οι ίδιοι σε θέση, αν όχι να προετοιμάζουν, τουλάχιστον να ελέγχουν την ορθότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν. Θέλουμε ενημερωμένους, σωστούς νέους αλλοίς. Με απόλυτο σεβασμό και ευγνωμοσύνη στις άοκνες προσπάθειες, στις δύσκολες καθημερινές συνθήκες, στο μόχθο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέας, στους αλλοίς μας εν προκειμένου, δεν θα επιτρέψουμε ξανά ένας Έλληνας αλλιέας να χάνει την επιδότησή του, προφανώς γιατί κάποιος στον οποίο απευθύνθηκε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και ο αλλιέας δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να γνωρίζει. Δεν μπορώ να σας αναφέρω ονόματα, αλλά θέλω να σας πω αυτό το 3% που δεν μπορούσε να ενταχθεί με κανέναν τρόπο. Έχω εδώ το χαρτί από την υπηρεσία, προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να σας αναφέρω
τα ονόματα. Μπορώ όμως να σας αναφέρω την αιτιολογία, γιατί είναι η ίδια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που το 3% που έμεινε να παίξω. Είναι διπλή αίτηση αποζημίωσης. Δύο φορές αίτηση για το ίδιο σκάφος. Ένα τέτοιο λάθος δεν διορθώνεται, σε πετάει το σύστημα έξω. Προσπαθήσαμε τα πάντα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε δυστυχώς κάτι. Όμως, επειδή ξέρω ότι και εσάς η μέρημνά σας έτσι είναι, να μπορούμε να δούμε με ποιον τρόπο να ενισχύσουμε αυτούς που βρέθηκαν απ' έξω για λάθος, που δεν ήταν δικό τους, αλλά δεν ήταν και της υπηρεσίας. Σας λέω, δύο φορές αίτηση αποζημίωσης για το ίδιο σκάφος, απεντάσσεται από το σύστημα η αίτηση και το συγκεκριμένο σκάφος και δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Εξετάζουμε κάθε πιθανή δυνατότητα στήριξης και του κλάδου γενικότερα και προετοιμάζουμε νέα μέτρα ενίσχυσης των αλλιεών, γιατί και τώρα οι συνέπειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι σοβαρές στους αλλιείς μας και πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα στήριξης, αλλά και ειδικότερα για όσους δεν έτυχαν ένταξης στο προηγούμενο πρόγραμμα, αναζητούμε τρόπους ενίσχυσής τους. Σας ευχαριστώ.